μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Καλό πρωινό, καλημέρα, καλώς μας ήρθατε φίλες και φίλοι ακροατές. Και τούτο το πρωί, εδώ στη μέρα μας που ξεκίνησε και που για μία περίπου ώρα σας θέλουμε κοντά μας, γιατί σήμερα θα ταξιδέψουμε μέχρι το περιβόλι της Παναγιάς. Σε ένα συγκεκριμένο τόπο της όμορφης αυτής γωνιάς της πατρίδας μας θα σταθούμε, μιας ιδιαίτερης γωνιάς, ενός αβάτου που πολλή κουβέντα γίνεται, ανατακτά διαστήματα για την κατάργηση από όλους αυτούς που δεν έχουν καταλάβει πραγματικά τι σημαίνει Άγιον Όρος. Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε ως την Ιερά Μονή Δοχειαρίου του Αγίου Όρους. Εκεί όπου φυλάσσεται μια θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου, η Παναγία Ιγοργό Υπηκός. Και θα έχουμε την ευκαιρία, ξεφυλίζοντας μια ειδική έκδοση της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους του 1999, να μάθουμε αρκετά στοιχεία για την συγκεκριμένη αυτή εικόνα, την τόσο θαυματουργή και αγαπητή σε ολόκληρη την οικουμένη. Γιατί όταν κάτι θέλουμε να ζητήσουμε από το Θεό μας, έχουμε την καλύτερη μεσήτρια, την ίδια μας την Παναγία. Σήμερα ας την παρακαλέσουμε κι εμείς για ό,τι έχουμε μες στην ψυχή μας, με πίστη και πεποίθηση ότι θα μας κάνει το χατήρι. Παναγία, Γοργο Επίκοε, πρέσβευε υπέρ ημών. Τα προϊόντα των νησιών που μετέφεραν οι έμποροι και ναυτικοί με ξύλινα καΐκια στο Άγιον Όρος τα αντάλλασαν με την αγιορείτικη καστανιά για να σκεπάσουν τα ταπεινά τους σπίτια. Μαζί με τα υλικά αγαθά μετέφεραν και πνευματικά εικόνες, μοσχοθυμίαμα και προπάντων εκκλησιαστικές παραδόσεις που άκουγαν από τους γέροντες του Άθωνα. Ήταν αληθινή απόλαυση να αφουγκράζεσαι από αυτούς τους απλούς νησιώτες γλαφυρές διηγήσεις και να βλέπεις τις κινήσεις των χεριών τους σαν να βρίσκονταν μπροστά στον χώρο για τον οποίο μιλάγανε. Παρά την αγραμματοσύνη τους, προσπαθούσαν με όλο τους το είναι να μεταφέρουν το νου σου στον τόπο της διήγησης. Από τα μικρά μου χρόνια, άκουγα από αυτούς, τους πολυταξιδεμένους, να μιλάνε για τις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας, που είναι θησαυρισμένες στα μοναστήρια και τις κήτες του όρους. Και μάλιστα όλοι επαναλάμβαναν μια παλαιά παράδοση, που έλεγε στους καλογύρους ότι όταν φύγουν οι εικόνες από τον ιερό εκείνο τόπο, το όρος θα καταστραφεί και οι οικίτορές του πρέπει να το εγκαταλείψουν και να ψάξουν για ανέβρεση άλλου τόπου. Με πολλή συγκίνηση άκουγα από ένα ιεροκαπετάνιο για την Παναγία τη Γοργό Υπήκοο και το μοναστήρι της, που οι εσωτερικές του αυλές μοιάζουν με νησιώτικες γειτονιές. Έλεγε λοιπόν ο ιεροκαπετάνιος και ξανά λέγε: «Δεξιά στο διάδρομο, όπως πας να μπεις στην τράπεζα, είναι η Παναγία Ιγοργό Υπήκοος. Αυτή κάποια φορά πήρε το φως του μοναχού που με ασέβεια διάβαινε από μπροστά της. Έπειτα όμως από μετάνοια και προσευχές ανάβλεψε πάλι. Ένας ιερομόναχος που λέγεται Προσμονάριος σε περιμένει κάθε ώρα με το πετραχύλι να σου ψάλει παράκληση. Και αληθινά, όταν την ακούς, όσο και πικραμένος να είσαι, παρηγοριέται η ψυχή σου. Το προσκυνητάρι της Αγίας αυτής εικόνας είναι πάντα ευθρεπισμένο με τα αμέτρητα τάματα των πονεμένων ανθρώπων, αυτά που λαμποκοπούν. Μα εκείνο που λάμπει σαν τον αυγουστιάτικο ήλιο είναι το ολόχρυσο πουκάμισό της. Νομίζεις πως είναι υφασμένο στον αργαλιό από την καλύτερη υφάντρα του κόσμου». Και στο τέλος της διήγησης πάντα σταυροκοπιόταν και έλεγε: «Η χάρη της βοήθειά μας». Και τα δάκρυα
δροσοσταλίδες στο θαλασσοδαρμένο πρόσωπο του καπετάνιου. Την αλήθεια αυτής της ιερής διήγησης επιβεβαίωναν στο νησί απόγονοι οσίων κολυβάδων. Ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος πάρα πολλές φορές μιλούσε για τη θαυματουργή αυτή η εικόνα και ευλαβικά προέτρεπε να την επικαλούμαστε και να ψάλουμε καθημερινά την ιερή της παράκληση. Τώρα είναι πολύ συγκινητικό και θαυμαστό πράγμα αυτά που άκουγες μικρός, σαν πολύ μακρινές από σένα διηγήσεις, και τις έκανες μες στο νου σου θρύλους και όνειρα να τα ζεις σήμερα εσύ. Να ευτρεπίζεις το προσκυνητάρι, να ψάλεις την παράκληση, να ανάβεις τις κανδύλες που η παράδοση της θέλει ενέα σύμφωνα με τα τάγματα των αγγέλων και να προσπίπτεις κάθε μέρα στην Άγια Μορφή σαν τη μοναδική σου σκέπη και καταφύγη. Κάθε φορά που βάζω μετάνοια στην ιερή εικόνα, θυμάμαι τα λόγια του μακαριστού γέροντα Εφραίμ του Κατουνακιώτη όταν τον ερώτησα εάν πρέπει να έρθω στο Άγιον Όρος. Όλοι οι Άγιοι την Παναγία προσκυνούνε. Σε αυτό το μοναστήρι θα πας. Ριγίσει λίγο, αλλά θα ανοίξει η πόρτα της Γοργοϋπικώου. «Μα θέλει γέροντα η Παναγία?» τον ρωτήσαμε. «Σας θέλει. Γι' αυτό δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι χωρίς καμία πληροφορία, ούτε γραπτή, ούτε προφορική, ένευσε η χάρη της στις δικές μας αμαρτωλές καρδιές να ανέβρουμε την πρωτότυπη εικόνα, να μας παρουσιάσει την Αγία της Μορφή, εκείνη που μίλησε και θαυματούργησε στον τραπεζοκόμο μοναχών ύλου. Είναι πράγματι η Παναγία σημείο αναφοράς κάθε ψυχής, θλιβωμένης και καταπονουμένης και θείας βοηθείας επιδεωμένης. Κάποτε ένας πιστός τηλεφώνησε σε αδελφό να του ψάλει παράκληση, γιατί βρισκόταν σε μεγάλη ανάγκη. Είτε από αμέλεια, είτε από φόρτο εργασίας, ο αδελφός δεν την έψαλε. Το βράδυ, πριν πλαγιάσει, θυμήθηκε τον πονεμένο και πως δεν είχε κάνει την παράκληση που του ζήτησε και άρχισε να του κάνει κομποσχήνη. Αμέσως, σαν να αποκοιμήθηκε και τον βλέπει μπροστά του, να του λέγει με την ίδια φωνή: «Εγώ δεν σου ζήτησα κομποσχήνη. Παράκληση θέλω να ψάλεις μπροστά στην εικόνα της Γοργοϋπικώου». Από τότε θεσπίσαμε κάθε μέρα στο τέλος της Θείας Λειτουργίας να ψάλουμε την παράκληση της Γοργοϋπικώου και να μνημονεύουμε τα ονόματα όλων των εν ανάγκες ευρισκομένων αδελφών. Η παράκληση, με τον τρόπο που ψάλεται από όλη την αδελφότητα και πολλές φορές και από τους προσκυνητές, δίνει την αίσθηση του πόσο ωραίο πράγμα είναι το κοινοβιακός ψάλιν. Ψάλεται με ίδιο ύφος, σαν να είναι πεάνας, γιατί το περιεχόμενο του κανόνα είναι περισσότερο δοξολογικό και ευχαριστιακό για τα πολλά της θαύματα, παρά οικετευτικό. Μακάρι να συνεχίσουν οι επερχόμενες γενναίες να ψάλουν τα μεγαλεία της. Ένας Γάλλος που βρισκόταν προετών στη Μονή ομολόγησε πως η παράκληση άγγιξε την καρδιά του. Την ώρα που έλεγε αυτά, τον κάλεσαν στο τηλέφωνο από τη Γαλλία, γιατί πέθαινε η μητέρα του. «Είναι αδύνατον», φώναξε, «αυτήν την ώρα που η Παναγία μίλησε στην καρδιά μου, να πεθάνει η μάνα μου». Ζήτησε να προσευχηθεί και την άλλη χρονιά κρέμασε στην ιερή εικόνα το ρολόι της μητέρας του, γιατί την έσωσε από βέβαιο θάνατο. Αυτά σημείωνε στον πρόλογό του ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους, αρχιμανδίτης Γρηγόριος, στην έκδοση που κυκλοφόρησε από το μοναστήρι με τίτλο «Η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Γοργοϋπικώου» του 1999. Επιβίβε εν τάφα ο λόγος εστί περί της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής του Δοχειαρίου, λυπερών μη εφάνει, να σιωπήσω και να μη δώσω την είδηση εις πάντα στους Ορθοδόξους και φιλοθεοτόκους χριστιανούς περί της εν τη μονή ταύτη ευρισκομένης παλαιάς και θαυματουργού εικόνος της κυρίας ημών Θεοτόκου
της επιλεγωμένης Γοργοϊπικού. Όρθεν με τα συντομίας αναφέρομεν εδώ τα περί αυτής ως καρήκευμα των της Θεοτόκου θερμών εραστών. Στα δεξιά μέρη της τραπέζης της μονής του Δοχειαρίου ευρίσκεται ο παλιά εικόν της Θεοτόκου. Επειδή δεεί το εκείθεν διάβασης, συνεχώς διέβαινεν ο τότε τραπεζάριος του μοναστηρίου, μάλιστα δε εν το καιρό της νυκτός βαστάζον εις τας χείρας ανημένα δαδία. Κατά το έτος λοιπόν 1646 διαβαίνον εκείθεν ο τραπεζάριος, έχων και τα δαδία εις τας χείρας του, ο του θαύματος, ακούει φωνήν εξελθούσαν από την εικόνα της Θεοτόκου και λέγουσαν «Με περνάς απ' αυτού και μαυρίζεις τον τόπον με τον καπνόν». Ουδέ τραπεζάρης, νομίσας ότι άνθρωπος της εφώνησε, κατεφρόνησε την φωνήν. Με το λίγας δε ημέρας, πάλιν διεβαίνων εκείθεν με τα δαδία, ακούει και δευτέραν φωνήν λέγουσαν «Ω μοναχέ, αμόναχε, έως πότε δεν πάβεις καπνίζων την εμήν μορφήν και μαυρίζων με ατίμος» και ομού με την φωνήν έχασεν ο τάλας το φως των οφθαλμών του και έμεινεν τυφλός. Όθεν αισθανθείς ότι έσφαλε πολλά, διότι κατεφρόνησε την πρώτην φωνήν, κατεσκεύασε στα σίδιον έμπροσθεν της εικόνος της Θεοτόκου, παρακαλών με τα δακρύων την δέσποιναν του παντός να συγχωρήσει αυτό το εξαπροσεξίας αμάρτημα και η σημείων της συγχωρήσεως να χαρίσει αυτό το φως των οφθαλμών του, όπως βλέπων την Αγία εικόνα, δοξάζει και ευχαριστεί αυτήν πάντοτε. Τι λοιπόν η φιλανθρωποτάτη βασίλισσα, εισήκουσε της δεήσεώς του και φωνή προς αυτόν λέγουσα, «Ιδού από τη σήμερον χαρίζομαι εσύ το φως των οφθαλμών σου και πρόσεχε εις το εξής, να μην περάσεις από αυτού με δαδία, διότι εγώ είμαι η κυρία της μονής ταύτης και γοργός ή διταχαίος, υπακούω εκείνων όσοι με επικαλούνται και δίδω εις αυτούς τα προσωτηρίαν αιτήματα». Όθεν έκτοτε έλαβε την επωνυμίαν η Αγία αυτή εικόν, το να επωνομάζεται δηλαδή Γοργοϊπίκος. Και τι αληθεία Γοργοϊπίκος εφάνει δια των έργων η θαυμαστή αυτή εικόν, γοργός και ταχαίος υπακούωσα εκείνον όσοι προστρέχουσι μετευλαβίας και πίστεως. Ενήργησε δε και όλον εν ενεργεί πάμπολα θαύματα, όχι μόνον εις το όρος του άθο και εις τους εν το όρι ασκουμένους μοναχούς, αλλά και έξω εις τας πόλεις και χωρία και εις τους εν αυτής κατοικούντας χριστιανούς. Και μάρτυρες τούτων οικούρσεδες, ο Ίσβορος, το Γωμάτων, τον Κοβώστη, η Σύλλημνος, η Ζαγορά, η Θεσσαλονίκη, η Βουλγαρία, Εσέρε, η Θάσος και απλώς η Ασία και η Ευρώπη. Εις τούτους δηλαδή τους τόπους και τας επαρχίας ιάτρευσε και ιατρεύει η θαυματουργός εικόν της Γοργοϊπικού διαφόρους ασθενείας, διότι τους ατέκνους ευτέκνους ποιεί, τα στήρας γυναίκας πολυτέκνους αποδεικνύει, τους έχοντας τρικούγκουλα θεραπεύει, τους κλέπτοντας τα ξένα πράγματα φανερώνει, τους εν θαλάσσι κινδυνεύοντας ελευθερώνει, τους υπό των κλεπτών εχμαλωτισθέντας λυτρώνει, τους πάσχοντας από πονοκέφαλον και κόφωσιν υγιής απεργάζεται, τους καταδυναστευωμένους από αγκαρίες απαλάτη, τους παραλύτους ανορθεί, τα σακρίδας διώκει, τους τυφλούς οματώνει και τους κινδυνεύοντας από θανατηφόρους ασθενείας ανιστά και υγιής αποκαθίστηση.
καθώς τα θαύματα ταύτα ευρίσκονται γεγραμμένα εις την αυτήν μονήν του δοχειαρίου με όλας τας περιστάσεις των. Έτσι περιγράφει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης την πρώτη εμφάνιση της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας. Μετά τη θαυμαστή ανάβλεψη του τραπεζάρι μοναχού Νείλου, οι πατέρες της Μονής έκλεισαν το χώρο και έκτισαν παρεκκλήσει απέναντι από την εικόνα προς τιμήν της Παναγίας Γοργοϋπηκώου, αφού με το επίθετο αυτό χαρακτήρισε τον εαυτό της η Υπεραγία Θεοτόκος. Εκεί, μέχρι σήμερα, τελείται 2 φορές την εβδομάδα η Θεία Λειτουργία και γίνονται οι κουρές των μοναχών. Όρισαν ακόμα τον ευλαβέστερο μοναχό ως προσμονάριο για να ψάλει καθημερινά πρωί και βράδυ παρακλήσεις μπροστά στην Ιερά Εικόνα. Πολύ γρήγορα τα θαύματα και η ιστορία της απλώθηκαν πέρα από τον άφωνα, σε όλο τον ελλαδικό χώρο, στους σλαβικούς λαούς και στη Ρουμανία. Χαρακτηριστικά, σε ένα τροπάριο της παράκλησης του Οσίου Νικοδήμου αναφέρεται: «Βουλγαρία κηρύττει της εις μορφής θαύματα». Στο τέλος του περασμένου αιώνα αφιερώθηκε στην Εκκλησία από τη Ρωσία ένα ωραιότατο κάλυμα από επιχρυσωμένο ασήμι, πραγματικό αριστούργημα της σλαβικής αργυροχοΐας. Μάλιστα, παλαιός αγιορείτης μοναχός ανέφερε ότι το κάλυμα αυτό το κουβάλισε στην πλάτη ο γέροντάς του από τη ρωσική μονή του Αγίου Παντελεήμονα στη μονή Δοχειαρίου, επειδή το είχε τάμα στην Παναγία. Αυτά ήταν τα γνωστά στοιχεία για τη θαυματουργό εικόνα μέχρι τον Ιούλιο του 1996. Τον Ιούλιο του 1996 ευδόκησε η Παναγία η Γοργοϋπηκώος να αποκαλύψει στους ταπεινούς οικίτορες της Μονής, μετά από 200 περίπου χρόνια, την πρωτότυπη μορφή της. Το παλαιό ερώτημα «Τι άραγε υπάρχει σήμερα πίσω από το ρωσικό κάλυμα» ήρθε η ώρα να βρει την απάντησή του. Στο σημείο αυτό αφήνουμε τον ίδιο το διακεκριμένο αγιογράφο και συντηρητή Αντώνη Γκλίνο, που στάλθηκε από την αρχαιολογική υπηρεσία να αφηγηθεί τις εντυπώσεις του και να περιγράψει τις διάφορες φάσεις των εργασιών συντήρησης της εικόνας, την οποία και αναλύει αισθητικά. Μετά από προσεκτική μελέτη της εικόνας, διαπίστωσα ότι τα κεφάλια, τα χέρια και τα πόδια του Χριστού και της Παναγίας ήταν ζωγραφισμένα πάνω σε μουσαμά. Οι μορφές είχαν υποστεί αλλοιώσεις και φθορές από τον χρόνο, την εθάλη των κεριών, του θυμιάματος και των καντηλιών. Μη γνωρίζοντες τι μπορούσε να μας συμβεί εάν άγγιζα τις φθαρμένες αυτές ύλες της ζωγραφικής, αναγκάστηκα να κάνω αντίγραφα. Και τούτο έγινε για λόγους ασφαλείας, διότι είχα να κάνω με μία προσκυνηματική και θαυματουργική εικόνα. Ιδιαίτερα προβλήματα παρουσίαζαν τα 2 κεφάλια, ο μουσαμάς των οποίων ήταν σε κατάσταση τέλειας αποσύνθεσης. Πρωτοστατούντος του Αγίου Καθηγουμένου, με προσευχές και δεήσεις προς τη Θεοτόκο, οι αδελφοί ξεκρέμασαν πρώτα τις κανδύλες κατόπιν τη μεγάλου μεγέθους ξυλόγλυπτη κορνίζα, τα εξωτερικά αφιερώματα, το προστατευτικό κρίσταλο και τα αφιερώματα που ήταν μέσα από αυτό. Η μεγάλη στιγμή της έκπληξης ήταν όταν βγάλαμε το ασημένιο πουκάμισο. Μέσα στην ημικυκλική εσοχή του τοίχου βρήκαμε καρφωμένη στον τοίχο μία εικόνα της Παναγίας. Η εικόνα ήταν ζωγραφισμένη πάνω σε μουσαμά με χρονολογία ιστόρησής της το 1834. Στο πλάι αριστερά ήταν γραμμένο «Μνήσει τη Δέσποινα Θεοτόκε, τον δούλον σου, Διονυσίου Ιερομονάχου, Ιωαννικίου Ιεροδιακόνου, Γρηγορίου και Ιωάσαυτων Μοναχών». Στην θέση των κεφαλών του Χριστού και της Παναγίας αυτής της εικόνας υπήρχαν 2 κενά. Από πίσω τους είχαν κολληθεί στον τοίχο 2 άλλα κεφάλια, ζωγραφισμένα και αυτά σε 2 κομμάτια μουσαμά. Πάνω στα 2 αυτά πρόσωπα ήταν κολλημένα μεγάλα φύλλα του ορυκτού
μαρμαριγία, σαν μια λεπτή ζελατίνα. Όμως ο μάστος είχε καταντήσει τόσο εύθραυστος και ξερός που με το πρώτο άγγιγμα γινόταν θρύψαλα. Έπρεπε με κάθε θυσία να τα σώσω, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή όλοι γνώριζαν τη θαυματουργή εικόνα της Γοργοϊπικώου με αυτές τις μορφές. Έκανα υπεράνθρωπη προσπάθεια να τις αποκολλήσω από τον τοίχο χωρίς να χρησιμοποιήσω οποιοδήποτε υγρό, γιατί θα τους προξενούσα ανεπανόρθωτες καταστροφές και αλλοιώσεις. Με τον Ιστέρη σιγά σιγά απελευθέρωσα και αφαίρεσα τις μορφές από το σκληρό κολοφόνιο με το οποίο είχαν κολληθεί στον τοίχο. Φρόντισα για την ασφαλή φύλαξή τους ώστε να τις συντηρήσω όταν θα ερχόταν η ώρα τους. Αφού φωτογραφήθηκαν όλες οι φάσεις του εγχειρήματος, προχώρησα στο ξεκάρφωμα της χωρίς κεφάλια εικόνας πάνω στο μουσαμά. Πριν την απομακρύνω από τη θέση της, έβγαλα πάνω σε χαρτί μέτρου ακριβές πατρών για να μπορέσω να βρω εύκολα τη θέση που είχαν αρχικά τα χέρια και τα πόδια, ώστε να εφαρμόζουν τέλεια στο ασημένιο πουκάμισο στη νέα του θέση. Αφαιρώντας το μουσαμά, η έκπληξή μας ήταν μεγάλη. Μια τοιχογραφία, ζωγραφισμένη σε νοπό σοβά, που εικονίζει τη βρεφοκρατούσα Παναγία, μεγαλύτερη σε μήκος από το μέγεθος του πουκαμίσου, μαυρισμένη και με κολλημένες πάνω της χίλιες δυο ξένες ύλες, όπως σταξίματα κεριών και πολλά πιτσιλίσματα ασβεστοκονιαμάτων. Η ηχογραφημένη ιστόρηση της Παναγίας της Γοργοϊπικώου έχει ιδιαίτερη και σημαντική θέση στη δύσκολη περίοδο της μεταβυζαντινής τέχνης, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει τη ζωντανή παράδοση. Την ξεθάψαμε από τη λησμονιά και την παραγνώριση και μετά τη συντήρηση κάναμε να φανεί όλη η πνευματική ακτινοβολία της, έστω κι αν οι ταλαιπωρίες που υπέστη διαμέσου των αιώνων έχουν αποφλοιώσει μέρος από τις επιφάνειες των δύο θείων προσώπων που εικονίζει. Ο μεταβυζαντινός αγιογράφος με το έργο αυτό δείχνει ότι ήταν σοφός και καλλιεργημένος άνθρωπος, γνώστης της ζωγραφικής, της παλαιολόγιας εποχής και ιδιαίτερα της μακεδονικής σχολής. Αναφορικά με τη συντήρηση της νεότερης εικόνας και του αργυρού καλύματος, ο συντηρητής συνεχίζει. Η από το 1834 εικονιζόμενη μορφή της ασημοσκέπαστης Παναγίας συντηρήθηκε και αποκαταστάθηκε χωρίς να χάσει τίποτε από την αρχική της εμφάνιση. Οι εργασίες συντήρησης έγιναν με την ακόλουθη σειρά. Μηχανικός καθαρισμός των δύο θείων προσώπων, επανατοποθέτηση στην αρχική τους θέση και συγκόλληση των αποκολλημένων μικροτεμαχίων από τις ζωγραφισμένες επιφάνειες των δύο μορφών, η κόλλα που χρησιμοποίησα ήταν ζωικής προέλευσης, προετοιμασμένη για αυτήν την εργασία συντήρησης. Ενίσχυση του φθαρμένου μουσαμά που είναι ζωγραφισμένες οι μορφές με καναβένιο ύφασμα. Η συγκόλληση του υφάσματος έγινε με ειδική αντιστρέψιμη κόλλα. Αισθητική αποκατάσταση των θείων μορφών, καθαρισμός του ασημένιου περίτεχνου εξόγλυφου πουκαμίσου, καθαρισμός με δυσαποσταγμένο νερό της λαϊκοβυζαντινής τεχνοτροπίας εικόνας, αναποσαρμογή και ενσωμάτωση της ασημοσκέπαστης Παναγίας Γοργοϊπικώου στην αρχική της θέση πάνω σε καλά προετοιμασμένο για αυτή τη χρήση σανίδι. Τοποθέτηση τέλος στην εικόνα του ξύλινου πλαισίου με τον προστατευτικό χονδρό κρυστάλλινο ιαλό πίνακα. Μετά από τις εργασίες αυτές επανατοποθετήθηκε το ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι και μπροστά από αυτό, μέσα σε ξύλινη κορνίζα, η μεταγενέστερη εικόνα και το ρωσικό κάλυμα. Έτσι παρέμεινε η εικόνα μέχρι την παραμονή της εορτής της Γοργοϊπικώου την 30 Σεπτεμβρίου 1996. Πριν από το μικρό εσπερινό της παραμονής της εορτής, μπροστά στα έκπληκτα μάτια εκατοντάδων πιστών, δύο ιερομόναχοι σήκωσαν την ξύλινη αυτή κορνίζα με τη νεότερη εικόνα και το ασημένιο πουκάμισο και τη μετέφεραν στο καθολικό της μονής για την αγρυπνία. Για πρώτη φορά, μετά από 200 περίπου χρόνια, προσκύνησαν και πάλι μοναχοί και λαϊκοί με ευλάβεια, κατάνοιξη και θαυμασμό την πρωτότυπη εικόνα της Γοργοϊπικώου. Την εικόνα που μίλησε, που θαυματούργησε και αυτοαποκλήθηκε ο Γοργοϊπίκος. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας,
τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου με το παλαιό ημερολόγιο, πάλι για πρώτη φορά λιτανεύτηκε γύρω από το καθολικό της Μονής η μεταγενέστερη εικόνα με το κάλυμα, που δεν στερείται και αυτή πνευματικής αξίας, αφού για 160 χρόνια σε αυτήν έλπισε το γένος στα δύσκολα χρόνια των πολέμων και των ακαταστασιών του τόπου μας. Από αυτήν την εικόνα οι πονεμένοι αντλούσαν δύναμη και θάρρος και λάμβαναν οι άματα ψυχής και σώματος. Η εξιστόρηση παλαιών θαυμάτων της Γοργοϊπικόου διασώζεται σε ακέφαλο και κολοβό χειρόγραφο της Μονής, που αποτελείται από 4 μονοφύλλα, το οποίο είχε υπόψη του Όσιος Νικόδημος όταν κατέγραψε στο συναξαριστή του τα σχετικά με την ιερή εικόνα. Λίγα από αυτά μεταφέρουμε κατόπιν, ακολουθούν και νεότερα. Το 1675 κάποιος άνδρας που καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη, Χατζη Ιωάννης ονόματι, ήλθε και προσκύνησε με δάκρυα την Γοργοϊπίκο, ζητώντας να αποκτήσει παιδί διότι ήταν άτεκνος. Υποσχέθηκε μάλιστα ότι αν αποκτούσε θα πρόσφερε μια κανδύλα στην Αγία Εικόνα. Η κυρία Θεοτόκος εισάκουσε τη δέησή του και του χάρισε ένα αγοράκι. Τότε ο Χατζη Ιωάννης εκπλήρωσε την υπόσχεσή του και έφερε στην εικόνα την κανδύλα, στέλνοντας όσο ζούσε και το απαραίτητο λάδι. Κάποιος Δημήτριος Καλατζής του επάγγελμα, που εργαζόταν στο Άγιον Όρος, παρακάλεσε θερμά τη Γοργοϊπίκο να αποκτήσει παιδί. Πήρε λίγο λάδι από το καντήλι της εικόνας και αναχώρησε για το σπίτι του. Πράγματι, η γυναίκα του γέννησε γιο και αφιέρωσε μία κανδύλα στην Αγία Εικόνα, ευχαριστώντας τη Θεοτόκο. Άλλος άτεκνος από το χωριό Γκοβός της επαρχίας Θεσσαλονίκης, με το όνομα Απολύμερος, ήλθε να προσκυνήσει την ιερή εικόνα. Όταν είδε τα ποικίλα αφιερώματα που κρέμονταν επάνω της, πρόσπεσε και αυτός εκλυπαρώντας να αποκτήσει ένα τέκνο. Η κυρία Θεοτόκος εισάκουσε την οικεσία του και του χάρισε ένα κοριτσάκι. Στη βουλγαρική πόλη Σελίμνο είχε η Μονή μετόχη, όπου υπήρχε μία εικόνα αντίγραφο της Γοργοϊπικόου. Πολλές στήρες γυναίκες που πρόστρεξαν στη χάρη της απέκτησαν τέκνα. Αλλά και όταν πέθαναν νεογέννητα βρέφη, με τη ζωηφόρο ενέργεια της Θεοτόκου και μετά από θερμές δεήσεις των μητέρων τους, συνέβη να επανέλθουν στη ζωή. Στα Βοδενά, στην Έδεσα, συνέβηκαν πάρα πολλά θαύματα της Αγίας Εικόνας. Ένα από αυτά είναι το εξής. Η σύζυγος κάποιου άρχοντα έβγαλε ένα φοβερό απόστημα στο δεξί της χέρι. Δαπάνησε πολλά χρήματα σε γιατρούς, αλλά θεραπεία δεν είδε. Τέλος της είπανε πως πρέπει να της κόψουν το χέρι, διότι αλλιώς το κακό θα προχωρούσε στο υπόλοιπο σώμα. Απελπισμένη η δύστυχη γυναίκα έκλαιγε για τη συμφορά που τη βρήκε. Τότε συνέβη να περάσει από τα μέρη αυτά ο πνευματικός από το μετόχι της Σελίμνου. Αυτός της έδωσε κουράγιο και της συμβούλεψε να προστρέξει στη θαυματουργή Γοργοϊπίκο, γιατί μόνο εκείνη θα μπορούσε να τη θεραπεύσει. Η ασθενής γυναίκα δέχθηκε τη συμβουλή και άρχισε να παρακαλεί θερμά την υπεραγία Θεοτόκο να γιατρέψει το χέρι της. Την επόμενη νύχτα βλέπει με τα μάτια της μια όμορφη γυναίκα, στολισμένη σαν βασίλισσα, που την ακολουθούσαν δύο υπηρέτες. «Γιατί κλαις, γυναίκα?» ρώτησε η στολισμένη γυναίκα. Εκείνη αποκρίθηκε, δείχνοντας το χέρι της και εξηγώντας ότι η θεραπεία δεν υπάρχει και ότι οι γιατροί αποφάσισαν να το κόψουν. Τότε η Παναγία, αυτή ήταν η στολισμένη γυναίκα, της λέει: «Το χέρι σου γιατρέφθηκε με τη χάρη του Υιού μου και έγινε άφαντη». Ταυτόχρονα ο πόνος του χεριού εξαφανίστηκε και το ένα χέρι πια έμοιαζε με το άλλο. Το πρωί η ευλογημένη γυναίκα διακήρυξε παντού το θαύμα και έστειλε να κρεμαστεί στην εικόνα το τάμα της ένα ασημένιο χέρι. Κάποτε χάθηκαν 5 μουλάρια που ανήκαν σε 2 χριστιανούς από το χωριό Κρούσοβης. Μάταια έψαχναν οι άνθρωποι για τα ζωντανά από τόπο σε τόπο. Τότε θυμήθηκαν τα θαύματα της Παναγίας της Γοργοϊπικόου, για τα οποία είχαν ακούσει σε ένα προσκύνημά του στη Μονή Δοχειαρίου. Παρακάλεσαν λοιπόν θερμά την Παντάνασα να τους φανερώσει τα ζώα τους.
Την επόμενη νύχτα η κεχαριτωμένη κόρη εμφανίστηκε ντυμένη λαμπρά και τους είπε: «Πηγαίνετε στη Λιαρίγκοβη, στο τάδε σπίτι, και θα βρείτε τα ζώα σας». Οι χριστιανοί ρώτησαν: «Και ποια είσαι εσύ που μας λες ότι θα βρούμε τα ζωντανά μας εκεί?» Και η Παναγία απάντησε: «Εγώ είμαι από το μοναστήρι του Δοχειαρίου και βρίσκομαι μπροστά στην τράπεζα». Αμέσως πήγαν στην Λιαρίγκοβη και διηγήθηκαν στους ανθρώπους την εμφάνιση της Θεοτόκου. Τότε ο επίτροπος που ήταν εκεί, ο Γερομαυρουδής, ζήτησε και πήρε τα ζώα από τους κλέφτες και τα έδωσε στους κατόχους τους, που επέστρεψαν με χαρά στην πατρίδα τους. Ένας ταυριάρης που εργαζόταν στο Άγιον Όρος με το όνομα Λεμονής, πούλησε τους ταύρους του με σκοπό να μονάσει και κάλεσε τους φίλους του σε ένα αποχαιρετιστήριο δείπνο. Μαζί τους ήλθε και ένας ξένος. Αφού δείπνησαν, κοιμήθηκαν όλοι. Τότε ο ξένος έκλεψε τα χρήματα που είχε μαζέψει ο Λεμονής και αναχώρησε κρυφά σε ένα παραλιακό μέρος, περιμένοντας κάποιο καράβι για να φύγει μακριά. Το πρωί ξύπνησαν όλοι και όταν κατάλαβαν το κακό που είχε γίνει, έψαχναν εδώ και εκεί να βρουν τον κλέφτη. Έφτασαν μέχρι τις καριές και ζήτησαν από την ιερά κοινότητα ειδικούς φύλακες για το σκοπό αυτό. Αλλά μάταια, ο καταζητούμενος είχε εξαφανιστεί. Τότε ο άτυχος Λεμονής πρόσπεσε με δάκρυα στη θαυματουργή εικόνα της Γοργοϊπικόου, λέγοντας: «Παναγία μου, βοήθησέ με να βρω τον κλέφτη και θα σου αφιερώσω ένα σημαίνιο στεφάνι». Στο μεταξύ, ο κλέφτης βρήκε ένα εστιοφόρο που ταξίδευε για τη Λίμνο, μεταφέροντας κάστανα, και μπήκε μέσα. Αλλά ενώ ταξίδευαν δύο μέρες, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν στον προορισμό τους. Την τρίτη μέρα φύσηξε αντίθετος άνεμος και ανάγκασε το πλοίο να επιστρέψει στην Καλιάγρα, ένα λιμάνι στη βορεινή πλευρά του όρους. Εκείνη τη νύχτα φανερώθηκε η Θεοτόκος στον Λεμονή και του λέγει: «Πήγαινε στην Καλιάγρα να βρεις τον κλέφτη». Πράγματι ο Λεμονής γύρισε από την Καλιάγρα, βρήκε τον κλέφτη και πήρε τα χρήματα, 800 γρόσια συνολικά. Έφτιαξε τότε το τάμα του, ξοδεύοντας 70 γρόσια, και το έφερε στη θαυματουργή εικόνα. Κάποτε προσάραξαν πειρατές στο νησί της Αμουλιανής, έκλεψαν ό,τι μπόρεσαν και εχμαλώτησαν πολλούς κατοίκους. Ανάμεσα στους εχμαλώτους ήταν και κάποιος Γεώργιος, ο βοσκός της αγέλης των ζώων της Μονής Δοχειαρίου με το γιο του Μόσχο, από το χωριό Μεταγκίτσι Χαλκιδικής. Όταν οι μοναχοί έμαθαν τι συνέβη, παρακάλεσαν πολλές φορές τους κλέφτες να απελευθερώσουν τον Γεώργιο, αλλά εκείνοι αρνήθηκαν. Μάλιστα, ο ομός και άγριος αρχηγός του Σέργιος απαιτούσε 2.000 γρόσια ως λίτρα, και επειδή δεν τα έδιναν, έβγαλε το μαχαίρι του και έκοψε το ένα αυτί του Γεωργίου. Τέλος πίστηκε από τις πολλές παρακλήσεις και έστειλε τον Γεώργιο να βρει τα χρήματα. Κράτησε όμως ανώμηρο τον γιο του Μόσχο, απειλώντας ότι αν δεν προσκομιστούν τα λίτρα, ο νέος θα θανατωθεί. Ο δύστυχος πατέρας απελπισμένος ήρθε στη Μονή, μη γνωρίζοντας πού να βρει τόσα χρήματα. Πρόσπεσε στην εικόνα της Γοργοϊπικόου, παρακαλώντας την με θερμά δάκρυα να βρει εκείνη λύση σωτηρίας. Αλλά και οι πατέρες της Μονής έκαναν παρακλήσεις, προσπαθώντας να τον παρηγορήσουν. Οι πειρατές μετά την Αμουλιανή προσάραξαν στον κάβο του Λογκού, στην τοποθεσία Κρυαρίτσι, και απειλούσαν να θανατώσουν τον άτυχο νέο, πότε με μαχαίρι, πότε με όπλο. Εκείνος παρακαλούσε θερμά την Παναγία τη Γοργοϊπίκο να τον λυτρώσει από την εχμαλωσία. Ένα βράδυ, ενώ όλοι κοιμόντουσαν, βλέπει να έρχεται μία γυναίκα που έμοιαζε στη μητέρα του και του λέει: «Τι κάθεσαι εδώ και δεν έρχεσαι μαζί μου να φύγουμε?»
Ο νέος σηκώθηκε αμέσως. Αλλά από τη βιασύνη του έριξε ένα κουπί στη θάλασσα που έκανε πολύ παταγό. Φοβήθηκε μην ξυπνήσουν οι άλλοι και λούφαξε να δει τι θα γίνει. Τότε ξαναβλέπει τη γυναίκα εκείνη που του έκανε νόημα να την ακολουθήσει. Ξανασηκώθηκε χαρούμενος και την ακολούθησε. Όταν απομακρύνθηκαν από τους φρουρούς, η γυναίκα που ήταν η Παναγία η Γοργοϋπήκος εξαφανίστηκε. Το πρωί συνάντησε κάποιους βοσκούς των τράγων της Μονής και τους τα διηγήθηκε όλα. Τότε κατέφτασε ένας απεσταλμένος του πατέρα του, κομίζοντας τα λύτρα και βλέποντας τον ελεύθερο, δόξασαν όλοι με ένα στόμα την υπερένδοξη Γοργοϋπήκο. Ένα χειμώνα έπεσε πολύ χιόνι στο Άγιον Όρος και πολλά ζώα ψώφισαν από το κρύο. Ένας χριστιανός που λεγόταν Σανιδάς είχε 3 μουλάρια και ήθελε να τα μαζέψει για να τα προφυλάξει από τον κίνδυνο. Έψαχνε εδώ και εκεί με άλλους συντρόφους του 4 ημέρες, αλλά δεν τα έβρισκε. Απογοητευμένος, παρακάλεσε με δάκρυα τη Θεοτόκο να βρει τα ζωντανά του σώα, τάζοντας να της αφιερώσει το όπλο του, επειδή δεν είχε τίποτε άλλο. Συνεχίζοντας την αναζήτηση, βρήκε ξαφνικά κάτω από ένα δέντρο τα ζώα σώα και αυλαβή. Αμέσως αφιέρωσε το όπλο του γεμάτος ευγνωμοσύνη στην ευεργετιδά του. Κάποιος χριστιανός με το όνομα Χρήστος, λόγω υπερβολικής κεφαλαλγίας, έχασε τελείως την ακοή του. Δαπάνησε πολλά σε γιατρούς, αλλά δεν βρήκε θεραπεία. Τέλος θυμήθηκε την εικόνα της θαυματουργού Γοργοϋπηκώου και παράγγειλε να κατασκευάσουν 2 ασημένια αυτιά, τα οποία κρέμασε πάνω στην ιερή εικόνα. Και αμέσως άρχισε να ακούει όπως και πριν. Κάποτε έπεσαν στο ίδιο χωριό, στο Γωμάτι, ακρίδες στα Σπαρτά και κατέστρεφαν τα πάντα. Τότε οι κάτοικοι παρακάλεσαν να σταλεί στο χωριό τους από τη Μονή ο Τίμιος Σταυρός και ένα αντίγραφο της εικόνας της Γοργοϋπηκώου. Πράγματι, ένας ενάρετος πνευματικός μετέφερε το σταυρό και την εικόνα, έψαλε τον αγιασμό και ράντισε τους αγρούς και τα αμπέλια. Αμέσως σηκώθηκαν σύννεφα ολόκληρα από ακρίδες που έπεφταν στα ποτάμια και πνίγονταν. Μάλιστα κάποιοι έφηποι Τούρκοι θέλησαν να περάσουν ένα ποτάμι και δεν μπορούσαν, διότι τα άλογά τους καλύπτονταν από τις ακρίδες και έλεγαν «Τι είναι αυτά τα παράδοξα που γίνονται από τους μοναχούς?» Ο ιερέας του χωριού Γωμάτι Παπαχριστόδουλος εργαζόταν κάποτε στο αμπέλι του. Ξαφνικά έπαθε παραλυσία σε όλο του το σώμα και δεν μπορούσε να κινηθεί καθόλου. Τον μετέφεραν στο σπίτι του και η παπαδιά, αναστατωμένη, έτρεξε αμέσως στον ίδιο πνευματικό που ήταν ακόμα στο χωριό τους και τον παρακάλεσε να διαβάσει μια ευχή για τον ασθενή παπά. Εκείνος πρόθυμα πήρε μαζί του τον Τίμιο Σταυρό και το αντίγραφο της εικόνας Γοργοϋπηκώου και πήγε στο σπίτι του ιερέα. Μόλις έψαλε τον αγιασμό και την παράκληση και πλησίασε την εικόνα να την ασπαστεί ο ιερέας, αμέσως εκείνος σηκώθηκε υγιής και κατευχαριστούσε τη Θεοτόκο, μεγαλύνοντας τα θαυμάσια της. Κρέμασε μάλιστα στην Αγία εικόνα ένα φλουρί σε ένδειξη ευγνωμοσύνης. Στο χωριό Νοβοσέλο, στο νεοχώρι της Χαλκιδικής, τα παιδιά ενός χριστιανού, του Στόικου, προσβλήθηκαν από την ευλογία. Μάλιστα το ένα από αυτά 6 χρονών τυφλώθηκε. Καταπικραμένη η μητέρα τους έτρεξε στον ιερέα του χωριού κλαίγοντας για τη συμφορά της και του είπε «Προτιμώ να πεθάνει παρά να ζει τυφλό». Ο ιερέας την παρηγόρησε και τη συμβούλεψε να μεταφέρει ο σύζυγός της το παιδί στη θαυματουργή Γοργοϋπήκο και εκείνη θα το θεραπεύσει. Όταν το άλλο πρωί σηκώθηκε ο πατέρας για να έλθει με το μικρό του παιδί στην Παναγία, το βρήκε να έχει ανοιχτά τα μάτια του και να βλέπει όπως πριν. Αργότερα ήλθε ο ίδιος πατέρας στη Μονή και πρόσφερε την ευχαριστία του. Κοντά στην ορμήλια της Χαλκιδικής είχε η Μονή μετόχη. Ο οικονόμος του μετοχίου που λεγόταν Παπαθεοφάνης,
Πολλές φορές διηγόταν στους κατοίκους τα θαύματα της Παναγίας της Γοργοϊπικώου. Κάποτε, ένας ιερέας που η πρεσβυτέρα του ήταν βαριά άρρωστη και είχε 4 ανήλικα παιδιά, άκουσε τα λόγια του οικονόμου και προσευχήθηκε με θερμά δάκρυα στην Παναγία. Ενώ προσευχόταν, αποκοιμήθηκε και είδε σε όνειρο κάποια γυναίκα να τον ρωτά: «Τι έχεις και κλαις?» Αυτός αποκρίθηκε: «Κλαίω για την πρεσβυτέρα και για τα ανήλικα παιδιά μου». Τότε η γυναίκα του είπε: «Εγώ είμαι η Παναγία η Γοργοϊπίκος, η δοχειαρίτησα, και επειδή με παρακάλεσες, ήλθα να σου πω ότι η πρεσβυτέρα σου δεν θα πεθάνει, αλλά θα ζήσει ακόμα 5 χρόνια». Και γύρισε να φύγει. Εκείνος τη ρώτησε που πήγαινε και εκείνη απάντησε: «Πάω στον Παπαθεοφάνη να τον δω, γιατί είναι άρρωστος». Όταν ξύπνησε το πρωί ο ιερέας, βρήκε πράγματι την πρεσβυτέρα του θεραπευμένη. Αργότερα ήλθε στη μονή, προσκύνησε την Αγία εικόνα και διαβεβαίωσε τους μοναχούς ότι ήταν η ίδια που φανερώθηκε στον ύπνο του και θεράπευσε την πρεσβυτέρα του. Ο μοναχός Σάβα από το χωριό Μαριές της Θάσου, που ήταν υποτακτικός του ιερομονάχου Γαβριήλ, γέροντο του κελίου των Αγίων Πάντων, στη Μορφωνού, πολύ συχνά επικαλούνταν τη Γοργοϊπίκο και πάντοτε την έβρισκε βοηθό και προστάτηδα. Κάποτε, ταξιδεύοντας από τη Θάσο προς το Άγιον Όρος, έπιασε τέτοια θαλασσοταραχή που το καράβι περιπλανιόταν 2 μέρες στο πέλαγος. Χωρίς να το καταλάβουν, έφτασαν έξω από τον Ασανά της Μορφωνούς. Γύρισαν πίσω και προσάραξαν στο νησί του Αγίου Ευστρατείου. Τότε ο μοναχός Σάβας, με την παρακίνηση ενός συνταξιδιώτη του, έταξε στη Γοργοϊπίκο 2 οκάδες κερί για τη διάσωσή τους και συγχρόνως την παρακάλεσε θερμά να τους βοηθήσει. Ξαφνικά είδαν απέναντί τους το Άγιον Όρος. Έστρεψαν το τιμόνι και με τη βοήθεια της Παναγίας έφτασαν στον Αρσανά της Λαύρας. Αργότερα έφερε το κερί και διηγήθηκε αυτά τα σχετικά με το θαύμα στους πατέρες. Η εικόνα της Παναγίας της Γοργοϊπικώου στη συνείδηση των μελών της Εκκλησίας μας είναι εικόνα θαυματουργική. Μέσω αυτής ο Θεός επιτρέπει να ενεργοποιούνται θαύματα, σημεία δηλαδή της Βασιλείας του Θεού. Θαύμα όμως είναι από μόνη της και η ίδια η εικόνα της Παναγίας και ο ζωγραφικός τρόπος με τον οποίο ο εμπνευσμένος εικονογράφος του 16ου αιώνα έγραψε τη μορφή της και τη μορφή του θεανθρώπου Υιού της. Η εικόνα αυτή είναι με τέτοιο τρόπο φτιαγμένη ώστε να καθιστά παρόντα τα εικονιζόμενα. Είναι τόση η ησυχία και η ιεροπρέπειά της, ώστε θεωρώντας την κανείς, είναι σαν να βλέπει τα ίδια τα πρότυπα, τις ίδιες τις υποστάσεις που εικονίζονται. Είναι τόση η ζωντάνια που αποπνέουν οι μορφές, ώστε κάλλιστα θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει, μαζί με τον Ιερό Φώτιο, ότι ο εικονογράφος, εμπνευσμένος από το Πνεύμα του Άγιον, εις φύσιν την μίμησιν έστηκε. Ο Γοργός επάκουσον ημών δεωμένων σου, Θεοτόκε, και σώσον ημάς εκ των παγίδων του εχθρού, εις το πορεύεστε ασφαλώς, εν οδό αμόμο, προς τον Υιόν σου και Θεό ημών, συν πάση της Αγίης. Αμήν. Σήμερα ένα θέμα επιλέξαμε για την πρωινή ραδιοφωνική μας συνάντηση και αυτό ήταν η Παναγία η Γοργοϊπίκος. Η θαυματουργή εικόνα της υπάρχει μέχρι σήμερα στη Μονή Δοχειαρίου του Αγίου Όρους. Και κείμενα από την ειδική έκδοση της Μονής που κυκλοφόρησε το 1999 δανειστήκαμε σήμερα για να τα χρησιμοποιήσουμε και όλοι μαζί κάτι να κερδίσουμε και κάπως να ωφεληθούμε. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να κρατήσουμε την ελπίδα μας τη μεγάλη μας μητέρα, τη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων, την δική μας μοναδική μεσήτρια, αυτή που μπορεί να μεταφέρει
ό,τι πραγματικά έχουμε στην ψυχή μας και να ζητήσει ό,τι πραγματικά επιθυμούμε από τον Κύριο και Θεό μας. Και επειδή η Παναγία μας σπέβδει πάντοτε χωρίς αργοπορία, έτσι και εμείς να την επικαλούμαστε ως Γοργοεπίκουο. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλημέρα και καλό πρωινό. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.